Τη διακοπή των εργασιών στο κόλπο του Δερματά διέταξε η αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης μετά από καταγγελίες για αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Εμπλοκή με απρόβλεπτες για την ώρα διαστάσεις στις εργασίες διαμόρφωσης παραλίας στον κόλπο του Δερματά, όπως αποκαλύπτει η Νέα Κρήτη. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε καρέ-καρέ τις εργασίες στον κόλπο του Δερματά. Μέχρι που φτάσαμε στη διακοπή των εργασιών. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωναν πρόσφατα στο τηλεοπτικό φακό δημότες πριν το φρένο στα έργα. Οι εκλογές τώρα γι' αυτό ξεκίνησαν. Αυτό πιστεύετε. Τι άλλο. Έτσι το λένε τώρα 2 χρόνια και τίποτα. Σε άλλο μέρος, όταν θέλανε να τελειώσουν μία δουλίτσα, αυτό το πράγμα πάνω από 2-3 μήνες με τα κατάλληλα μηχανήματα τελείωνε. 2 άντρες, βάλω εγώ 3. Εδώ θα περάσουν άλλα τόσα χρόνια και ακόμα έτσι θα είναι. Εσύ βλέπετε τελικά το έργο αυτό να προχωράει με γρήγορο βαθμό? Όχι βέβαια, καθυστερεί. Κοίταξε, να δεις, με τους πολιτικούς δεν τα πάμε πολύ καλά, οπότε δηλαδή δεν πρέπει να τους πιστεύεις. Τελειώσαμε. Πέρα από την ύπαρξη πολλών καταγγελιών πολιτών για σοβαρές αλλοιώσεις του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις σε σχέση με τα περιβαλλοντικά του έργου, καθώς ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, με τον ίδιο να διαβεβαιώνει τώρα ότι το θέμα θα έχει διευθετηθεί μέχρι την Τρίτη. Εξελίξεις οι οποίες τάραξαν τα νερά στη Λότζια και προσωπικά στον Δήμαρχο, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε τον λόγο έργο ως το πλέον εμβληματικό για τον ίδιο. Και τώρα στη δεύτερη φάση ξεκινήσαμε τις εργασίες της προσαμώσεως που θα κάνει τον κόλπο Δερματά κατάλληλο για κολύμβηση όπως και στο παρελθόν. Το ελπίζω τουλάχιστον. Επειδή θα γίνει ξανά εκλογές και θέλει να ξαναβγεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση. Μπορεί. Και με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ανασασάκη να παρουσιάζει πρόσφατα το φωτορεαλιστικό σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας. Σε αναμένα κάρβουνα κάθεται και ο εργολάβος. Πρόσφατα μας περιέγραφε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, τη μέθοδο των γεωϊφασμάτων, αλλά και τις εργασίες προσάμωσης. Είναι με υφαντό γεωσωλήνα κατασκευάζεται. Είναι σε 2 σειρές, μία στην έξω μεριά εκεί που τελειώνει, είναι σήμερα το νερό, και άλλη μία μέσα από 25 μέτρα. Αν θα υπάρξουν, κάποιες ζημίες στο συγκεκριμένο σημείο που βλέπω εγώ, που είναι εκεί στην άκρη του βράχου, στην ένωση μεταξύ του γεωσωλήνα αυτού με τα βράχια. Εκεί προβλέπεται γεμίζει άμμο αυτό το κομμάτι όλο. Αυτή την άμμο τώρα θα δούμε αν θα μείνει το συγκεκριμένο. Ωστόσο και την υπόθεση της προσάμωσης πιθανό να υπάρξει νέα εμπλοκή. Σύμφωνα με τη μελέτη, η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί θα προέλθει από τον υφιστάμενο θαλάσσιο χώρο του Δερματά. Πρόσφατα όμως και αυτή η διαδικασία έχει παγώσει, αφού η αρμόδια εφορία ενάλλειων αρχαιοτήτων έχει θέσει ερώτημα και περιμένει απάντηση από το ΚΑΣ για το πού θα αποθηκευτούν, στην περίπτωση που αποκαλυφθούν πυρομαχικά στην περιοχή, κατά τη λήψη άμμου από τον βυθό. Να χρειαζόμαστε μια άδεια και από την αρχαιολογία για να μας υποδείξουν, επειδή είναι χώρος ναυμαχιών και ιστορικών μαχών εδώ, να υποδείξουν ακριβώς τα σημεία αυτά. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, ερωτηματικά υπάρχουν από τη στιγμή που δεν προβλέπεται η κατασκευή λιμενοβραχίωνα, πώς θα συγκρατείται η άμμος που θα τραβιέται από τη θάλασσα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν το χειμώνα με το πρώτο δυνατό κύμα αυτή θα χάνεται. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί αν δεν κάνουν σωστή δουλειά θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως λέμε, μια τρύπα στο νερό. Πρωτοφανείς καταστάσεις σε ένα ακόμη δημοτικό έργο, καθώς δεν έτρεξαν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες, με συνέπεια οι αρμόδιοι να μετακυλούν κάθε φορά τα ζητήματα που προκύπτουν σε διορθώσεις επί διορθώσεων.